Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, την εισαγωγή που ήθελα να κάνω την κάλυψε η Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, και στο σχετικό θέμα, το μόνο το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω και να προσθέσω σε όσα είπε, είναι ότι το φαινόμενο αυτής της έντασης και της προσήλωσης στο θέμα της ομοφιλοφιλίας, το οποίο δείχνει η Βουλή σε συζητήσεις της, δεν είναι καινούριο. Έχουν περάσει από τη Βουλή εδώ νόμοι για την αγροτική οικονομία, για την τρομοκρατία, ενσωματώσεις οδηγιών, θέματα που αφορούν τη διαφθορά, εθνικά θέματα, πολύ ήσυχα. Μην τυχόν και ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητείται εδώ έχει την παραμικρή έμεση σχέση με την ομοφιλοφιλία. Εκεί έχουμε ένταση, επιθετικότητα πολλών ρητόρων, και μεγάλη διάρκεια των συζητήσεων. Κυρία Υπουργέ, αν δεν είχε μπει το άρθρο 8, δεν ξέρω αν θα φτάναμε σε μια μισή μέρα συζήτηση στην Ολομέλεια για το άρθρο αυτό. Βεβαίως, δεν θέλω να κάνω το ίδιο λάθος και να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσω και εγώ να μπω στο ζήτημα με ένα παράδειγμα, όχι ενός παιδιού, αλλά πολλών παιδιών. Προ πολλών ετών, ίσως προ δεκαετίας, είχα βρεθεί σε μια συζήτηση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με συμμετοχή εισαγγελέως ανηλίκων και δικαστή ανηλίκων και επιμελητών ανηλίκων, και συζητούσαν με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή όλη η λειτουργία, είχα προσληθεί κι εγώ για μια επιστημονική γνώμη, συζητούσαν με πολύ προσοχή τι μπορεί να γίνει με αυτά τα παιδιά που πάνε στο δικαστήριο ανηλίκων, εφηβάκια, παιδάκια. Και το δικαστήριο έχει δει ότι είχαν κάνει κάτι, μια κλοπή, είχαν πάρει ένα ποτοσοκό, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εξηγούσαν οι δικαστές, δεν θέλουν να τα βάλουν στη φυλακή, δεν θέλουν να τα βάλουν σε κλειστό ίδρυμα. Μπορεί να μην πήγαιναν και φυλακή. Τότε ο σοφροντισμός ανηλίκων είχε διαστάσει στο άρθρο 127, δεν είναι όπως μετά το νόμο 43-22. Εξηγούσαν πώς καταλαβαίνουν ότι αν το παιδί πάει σε κλειστό χώρο, σε κλειστό ίδρυμα ή σε φυλακή, η πρόβλεψη είναι χειρότερη για το μέλλον του και τη σχέση του με την παραβατικότητα. Και ότι είναι προτιμότερο να μείνει έξω με κάποια αποπτία, με κάποια προσοχή. Αλλά υπήρχαν εγγυήσεις ότι αυτό το παιδί δεν θα εγκαταλειφθεί, δεν θα αλυτέψει. Όχι. Γιατί ρωτούσα το παιδί, έχεις οικογένεια? Όχι, έχω χάσει τους γονείς μου, δεν μπορώ να τους βρω, οι γονείς μου είναι έξω. Ο δικαστής ερχόταν σε αμηχανία και συνήθως ως λύση ανάγκης επέλεγε, με βάση τις δυνητικές εκφράσεις που υπάρχουν στον νόμο, το κλειστό το μέτρο. Τελεία. Και από εδώ μπορούμε να πάμε στην αναδοχή? Όχι. Γιατί η ιστορία αποκαλύφθηκε σε εκείνη τη συζήτηση ότι έχει και μια συνέχεια, που και εγώ δεν την γνώριζα καθόλου μέχρι τότε. Μπα, είπανε, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά λένε ψέματα. Και βέβαια γνωρίζουν που είναι οι γονείς τους. Αλλά αν πούνε που είναι οι γονείς τους, θα πάει η αστυνομία να τους συλλάβει. Γιατί οι γονείς τους είναι στη χώρα παράνομοι, διότι έχουν απελαθεί και αν γίνει γνωστή η κατοικία τους, αν συλληφθούν θα απελαθούν, διότι διώκονται, διότι. Και τα παιδιά προτιμούν να πούν «δεν ξέρω που είναι οι γονείς μου» και να πάνε φυλακή, παρά να αποκαλύψουν τους γονείς τους, να τους δουν να συλλαμβάνονται και να χάσουν τα ίδια το μοναδικό έρισμα ζωής το οποίο έχουν. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά ότι ο θεσμός, ότι η σημασία, εν πάση περιπτώσει, της θεσμοθέτησης και του εξορθολογισμού τόσο της υιοθεσίας όσο και της αναδοχής ανηλίκων είναι ένα θεσμός τεράστιας, με ένα μέτρο τεράστιας σημασίας και για την οικογένεια οπωσδήποτε και για την προσπάθεια της κοινωνικής ευρυθμίας. Τα θετικά του νομοσχεδίου είναι πασιφανή. Έχουμε να κάνουμε πλέον με έναν θεσμό μητρώου των αναδόχων που επιτρέπει και διαφάνεια και εξορθολογισμό αλλά και προσοχή στην αναδοχή. Έχουμε θεσμούς όπως η επαγγελματική αναδοχή που αφορούν περιπτώσεις που θέλουν μια ιδιαίτερη επιστημονική προσοχή, όπως τα παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας ή που έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Έχουμε επίσης τις περιπτώσεις της
αναδοχής, η οποία προβλέπεται για παιδιά τα οποία έχουν ποινικά προβλήματα, όπως αυτά τα οποία σας προανέφερα. Η προσπάθεια εξορθολογισμού και στήριξη των παιδιών απέναντι σε αυτά τα προβλήματα έχει, νομίζω, χαρακτηριστικά παλινόρθωσης του κράτους πρόνοιας στη χώρα μας. Το κράτος πρόνοιας στη χώρα μας κλονίστηκε. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Και κλονίστηκε από πολλές απόψεις. Όταν αυτή τη στιγμή και πάλι βλέπουμε να εμφανίζονται θεσμοί εποπτείας της αναδοχής, μητρώ αναδόχων γονέων, θεσμοί υποστήριξης με εκπαίδευση των υποψήφιων γονέων με υιοθεσία ή των υποψήφιων αναδόχων. Και όταν βλέπουμε ακόμη και το κράτος να αποδέχεται ότι θα πληρώσει και επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς ή λειτουργούς της υγείας προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά, παίρνουμε μια ανάσα. Το κράτος πρόνοιας υπάρχει ή, αν θέλετε, ξαναγεννιέται. Γι' αυτό και προσωπικά θέλω να συγχαρώ την Υπουργό. Δεν με ακούει, δεν πειράζει, αλλά ούτε και τελειώνω, γιατί αυτή τη στροφή τη θεωρώ πολύ σημαντική. Μια λέξη μόνο να πω για το άρθρο 8, επειδή άκουσα ότι έγινε χρήση του ονόματός μου, ότι είχα πει κάτι άλλο όταν περνούσε εδώ ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης. Προφανώς και δεν είχα πει τίποτε άλλο. Είχα πει τότε ότι εκείνος ο νόμος αφορά το σύμφωνο συμβίωσης, ότι εκείνος ο νόμος δεν καθιερώνει τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια που συνάπτουν σύμφωνο, και το είχα πει εκείνο. Γιατί? Διότι απλώς εκείνος ο νόμος δεν το έλεγε. Όχι, ούτε καν επιχείρημά μου για σήμερα είναι ότι άλλο η αναδοχή και άλλο η υιοθεσία, ή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τα οποία θα έφεραν σε μια δυσκολή εφαρμογής τον ίδιο τον θεσμό της ως εναλλακτικού μέτρου, εν πάση περιπτώσει, της αναδοχής. Νομίζω ότι η ρύθμιση η οποία έχει σήμερα, βρίσκεται σε σπάργανα σήμερα, είναι μια ρύθμιση η οποία δίνει μια πολύ καλή έκβαση στο θέμα της αναδοχής, ιδίως επειδή προβλέπονται θεσμοί εποπτείας της αναδοχής, επειδή προβλέπεται ένα προσεκτικά διαμορφωμένο μητρό και επειδή υπάρχουν ακόμη και θεσμοί άρσης, εάν οι ειδικοί επιστήμονες, οι ανάδοχοι, όσοι έχουν οριστεί κοινωνική λειτουργία, θα διαπιστώσουν οποιαδήποτε λειτουργία. Και πάλι τα συγχαρητήριά μου στην Υπουργό. Ευχαριστώ, κύριε Συνάδελφε. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, συνάδελφος, κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος, είχε το λόγο.